Δημήτρη, πώς αισθάνθηκες τις πρώτες συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ και είσαι πλέον πολύ έμπειρος? Όχι, ωραία, εντάξει. Θέλω πολύ να παίξω, να μπουν να μπω στα παιχνίδια να παίξω. Ήταν ένα φιλικό, εντάξει, λίγο το γήπεδο δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Αλλά ήταν καλό να πάρουμε ρυθμό και έτσι λίγη έτσι, ένταση παιχνιδιών. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ τη φορούσες μικρό παιδί και την ξαναφόρησες τώρα μεγάλος σαν παίκτης, γιατί είδαμε μια φωτογραφία στο Twitter όταν ήσουν πιτσιρικάς. Στο Instagram. Στο Instagram, συγγνώμη, ναι. Έχει κάποια ιδιαιτερότητα τώρα? Τίποτα, που... η γιαγιά μου την έφερε όταν ήμουν μικρός. Τα ιδιαιτερότητα. Απλά αισθάνθηκα έτσι, γιατί πώς θα φέρνει η ζωή. Φόραγα τη φόρα σαν μικρός, χωρίς να το ξέρω, και αυτή τη στιγμή φοράω τη φανέλα του ΠΑΟΚ και είμαι πολύ χαρούμενος. Τι θα χρειαστείς για να βρεθείς σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και να μπορείς να μπεις να παίξεις σε κανονικά? Βασικά, γνωστός, είδαμε σε καλό επίπεδο. Ο γνωστός Δημήτρης Παπαδόπουλος. Εντάξει, πιστεύω ότι σιγά σιγά ο προπονητής ξέρει σε τι κατάσταση θα είμαι. Πιστεύω ότι δεν είναι. Ένα μισή μήνα έκανα μόνο προπόνηση και με ομάδα. Θέλω λίγο να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου, να με γνωρίσουν και σιγά σιγά θα μπω κι εγώ. Κανονικά. Κάποια στιγμή κυκλοφόρησε ότι είχες μια καλύτερη πρόταση από την Τουρκία στο τέλος, λίγο πριν τον ΠΑΟΚ και με τα διπλάσια λεφτά. Τι ήταν αυτό τελικά που σε έκανε? Δεν θέλω να πω τίποτα. Είμαι στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και δεν θέλω. Δεν χρειάζεται. Δημήτρη, ο κόουτς είπε ότι είσαι πολύ έμπειρος και μπορείς να το διαχειριστείς για να μπεις πιο γρήγορα στα επίσημα παιχνίδια. Εσύ είσαι έτοιμος δηλαδή να παίξεις την άλλη εβδομάδα να σου ζητηθεί? Αν μου ζητηθεί, θα παίξω. Νιώθεις έτοιμος δηλαδή? Πάντα νιώθω έτοιμος. Δεν είναι... θέμα είναι μέσα στο γήπεδο τι θα δείξει. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου με τον ΠΑΟΚ? Τώρα στα 33 πλέον έχεις πάρει... τον Οκτώβρη. Τον Οκτώβρη. Ναι. Έχεις πάρει κύπελο πρωτάθλημα Ευρώπης με την εθνική ομάδα, πρωταθλήματα, κύπελα. Τι άλλο θέλεις να πάρεις? Θέλω πολύ ένα πρωτάθλημα πριν τελειώσει την καριέρα μου. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να το πετύχει? Γιατί όχι. Γιατί όχι. Η χρονιά είναι μεγάλη.